Χριστός Ανέστη, εύχομαι το φως της Ανάστασης να χαρίζει στον κόσμο υγεία, ευτυχία, προκοπή και τύχη. Είναι Στάνη, όπως είπατε, είναι ένα από τα μεγάλα χωριά του Δήμου μας. Γιόρτασα με μεγάλη μεγαλοπρέπεια την Ανάσταση. Είχαμε αρκετό κόσμο, είχαμε κόσμο που είχε έρθει από την Αθήνα ή από τις άλλες πόλεις της Ελλάδος. Είχαμε και ομογενείς, αλλά όχι σε πολλούς, γιατί είναι ακόμη νωρίς, ήταν και νωρίς το Πάσχα. Είχε πάρα πολύ κόσμο στις εκκλησίες. Ανήμερα το Πάσχα έγιναν πολλές ψυσταριές στα σπίτια του κόσμου, με γλέντια, με χαρές. Περάσαμε πολύ ευχάριστα. Ήταν πάρα πολύ ωραία και του χρόνου ακόμα καλύτερα θα τα κάνουμε. Σας μετέφερε ο κόσμος, το κυρίαρχο ρόλο σε αυτό τις γιορτές ποιο ήταν που έπαιξε συνήθως και στα καφενεία του χωριού αλλά και στις γειτονιές? Επειδή υπήρχαν προηγούμενα χρόνια που δεν είχαν γίνει τέτοιου είδους εκδηλώσεις, ήταν σύσφυξη σχέσεων περισσότερο, είπαμε τα παλιά τα δικά μας, μιλάγαμε με τους φίλους μας που είχαν 2-3 χρόνια να έρθουν στην Εστάνη, ήταν χαρούμενοι, ήταν ευτυχισμένοι και τα παιδιά τους και οι οικογένειές τους, είδαν τους γονείς τους, τις γιαγιάδες, τα παιδιά. Ήταν πάρα πολύ ωραίο, καλό το κλίμα και περάσαμε πολύ ευχάριστα. Σας μετέφεραν και τις βλέψεις τους για εν ώψη εκλογών? Τι γίνεται? Δεν μπορεί να μην συζητήθηκαν ειδικά στα καφενεία εκεί. Και τι αποκομίσατε εσείς ως πρόεδρος? Όλο τα καφενεία η κουβέντα θα έφυγε για τις εκλογές. Εντάξει, ο καθένας έχει τις απόψεις του. Η κουβέντα ήταν πάντα σε καλό κλίμα. Είναι λίγο επηρεασμένη και αυτή από την γενική κατάσταση λόγω του κόστους που υπάρχει εδώ στην αγορά και η ακρίβεια που υπάρχει είναι γενική. Πιστεύω είμαστε αισιόδοξοι, θα τα καταφέρουμε και θα πάμε καλύτερα. Έρχονται νομίζω καλύτερες μέρες για μας. Νομίζω ότι έτσι είναι τα πράγματα. Συζητήσατε φυσικά ότι είναι και το τελευταίο Πάσχα σχεδόν με την τοπική αυτοδιοίκηση. Τι θα γίνει όμως με την τοπική αυτοδιοίκηση και τι σας μετέφεραν? Τώρα έρχεται ο ρόλος σε εσάς, στους τοπικούς προέδρους. Εντάξει, τώρα άλλαξε και ο νόμος για τους τοπικούς προέδρους. Ο πρόεδρος θα εκλέγεται στις κοινότητες όπως είναι η δική μας που είναι άνω των 300 ατόμων. Θα εκλέγεται όποιος πάρει τους πολλούς σταυρούς στο χωριό θα βγαίνει και πρόεδρος. Δεν εξαρτάται ποιος θα είναι δήμαρχος. Νομίζω ότι ο κόσμος έχει και κρίση και γνώμη και θα κρίνει τον ποιο πρέπει να έχει πρόεδρο τα επόμενα 5 χρόνια. Εγώ θα είμαι υποψήφιος με τον συνδυασμό του Δημάρχου του Κώστα του Τζούμη για πρόεδρος της κοινότητας Νεστάνης. Και πιστεύω να πετύχω το στόχο μου και να πάμε καλύτερα ακόμη. Έχουμε άριστες συνεργασίες και με τους συλλόγους και με όλους τους περισσότερους κατοίκους του χωριού. Πιστεύω ότι θα πάμε καλά. Και να περάσουμε τώρα σε ένα δρόμο που γίνεται κάθε χρόνο του Αγίου Γεωργίου. Την ερχόμενη Κυριακή του Αγίου Γεωργίου θα γίνει το καθιερωμένο δρόμενο του Αγίου Γεωργίου στην Εστάνη. Πώς είναι, τι είναι αυτό το έθιμο και για να ξέρει ο κόσμος τι έχει να δει? Το έθιμο αυτό γίνεται κάθε χρόνο του Αγίου Γεωργίου. Είναι συνυφασμένο με οπότε πέφτει η εορτή του Πάσχα, αλλά αν πέφτει άλλες φορές τη Δευτέρα του Πάσχα, τώρα πέφτει κανονικά 23. Είμαστε και τυχεροί γιατί 23 είναι Κυριακή. Πιστεύω ότι αν έχει καλό καιρό θα έχουμε πάρα πολύ κόσμο. Το πρωί ξεκινάνε οι νεολαίοι από τις 7 η ώρα, 7.30 ανεβαίνουν πάνω στο βράχο που τον ονομάζουμε εμείς Γουλά. Κόβουν αγριοσέλινα και στολίζουν τις κλίτσες τους. Είναι πάντα ντυμένοι με φορεσές παραδοσιακές, τις νεστανιώτικες, τις λεγόμενες ποκαμίσες για τους άντρες και τα φουστάνια για τις γυναίκες. Και αφού παίρνουν και την ευλογία του Πάτερ πάνω στο Γουλά, πάνω στο, γιατί υπάρχει ένα εκκλησάκι, χορεύουν εκεί, κατεβαίνουν σιγά σιγά προς τα κάτω γιατί δεν υπάρχει δρόμος, υπάρχει ένα μονοπάτι. Ούτε μονοπάτι να πω, απλά είναι ούτε χαραγμένο μονοπάτι, αλλά θέλει μεγάλη προσοχή να κατέβεις. Μπαίνουν στο μοναστήρι μας, παίρνουν την ευλογία εκεί του ηγούμενου, κάνουν το σταυρό της στην Παναγία και ρέκονται τραγουδώντας μέχρι την πλατεία της Νεστάνης. Στην Νεστάνη περίπου κατεβαίνουν γύρω στις 12 η ώρα. Είναι πάρα πολύ ωραίο έθιμο. Τραγούδια είναι καθαρό αίμα νεστανιώτικα, τσιπιανίτικα που τα λέμε εμείς. Έχει πάρα πολύ κόσμο. Σας καλούμε και εσάς να έρθετε εκεί να το δείτε και όλο τον κόσμο τον καλούμε. Θα έχουμε γλυκίσματα, θα έχουμε τσίπουρα και μαστίχες και τα λοιπά, τα ποτά για όλο τον κόσμο να κεράσουμε. Θα περάσουμε πάρα πολύ ωραία. Ο καιρός να είναι καλός μόνο. Και ποιοι συνεισφέρουν, συνδιοργανώνουν όλη αυτή την τελετή? Εντάξει, μας συνεισφέρει ο Δήμος Τρίπολης τα γλυκά και τα εδέσματα και αυτά, δεν έχουμε κάποιον άλλο. Και εμείς από την κοινότητα εκεί πέρα που βοηθάμε ό,τι πρέπει να κάνουμε στην οργάνωση.
Και κλείνοντας, ποιες είναι οι μετέπειτα δράσεις της Νεστάνης, τι αισιοδοξούμε, υπάρχει ένα γήπεδο πλέον που θα παραδοθεί, που θα το δει όλη η Ελλάδα, γιατί είναι ενωσιακό της Εθνικής της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας, της ΕΠΟ. Θα είναι κάποια αναρκτήρια παιχνίδια τα οποία θα είναι της Εθνικής, κάποια προγυμναστήρια. Πιστεύω τώρα το γήπεδο είναι σε δύο φάσεις γίνεται η εκτέλεση του έργου. Η πρώτη φάση είναι στο τέλος της, είναι να μπουν τα κεκλειδώματα, ο αγωγητικός χώρος είναι έτοιμος. Νομίζω λογικά ότι μέσα του Μάιο θα έχουν τελειώσει αυτά. Η δεύτερη φάση δημοπρασίας που θα έχει τα κτίρια, να πω εγώ, θα είναι μεταλλικής κατασκευής τα κτίρια, αλλά θα είναι αρκετά μεγάλα και σύγχρονα. Το γήπεδο και οι κερκίδες θα έχουν 700 άτομα κερκίδες. Για μας είμαι τυχερός που γίνεται στην Εστάνη το γήπεδο. Ενωσιακό βέβαια όπως είπατε, αλλά είναι στον τόπο μας. Πιστεύω θα φέρει ανάπτυξη στον τόπο, γιατί και οι ομάδες που θα έρχονται και οι φίλαθλοι που θα έρχονται να δουν θα περνάνε και από την Εστάνη και να την γνωρίσουν και να πάρουν και ένα καφέ που λέει, ας πούμε. Πιστεύω ότι θα είμαστε τυχεροί. Παράλληλα με το γήπεδο ξεκινάει και ένας δρόμος που να μπορεί να ανέβει το λεωφορείο πάνω στο μοναστήρι, είναι έτοιμο να ξεκινήσει. Το έχει βγει η εργολαβία από την περιφέρεια, είναι από εκτέλεση τώρα. Το έχει αναλάβει ο εργολάβος ο κύριος Σωτηρόπουλος. Πιστεύω τώρα εντός των ημερών αρχίσει τις εργασίες. Παράλληλα έχουμε και την υπόσχεση του κυρίου Αντιπεριφερειάρχη ότι θα συνεχίσει η ασφαλτόστρωση του δρόμου από τη διασταύρωση μέχρι την Εστάνη, θα γίνει καινούριο τάπητας, οπότε θα έχουμε και καλή πρόσβαση και για το χωριό και για το γήπεδο. Και ο κόμβος που θα γίνει εκεί στα γεφύρια και η είσοδος της Εστάνης θα γίνει καινούργια άσφαλτα από τον δήμαρχο, τον κύριο Τζούμι. Πιστεύω ότι τα έργα μας είναι σε καλό σημείο. Το απέναντι ακριβώς από το γήπεδο γίνεται ένα αναρχητικό πάρκο το οποίο υπογράφηκε η σύμβαση με τον εργολάβο και θα ξεκινήσει αυτές τις εργασίες τους. Θα είναι, εντάξει, δεν μπορώ να το πω εφάμιλο με του Λεωνιδίου, αλλά θα είναι κοντά με του Λεωνιδίου, θα είναι κοντά στην Αθήνα και αυτό θα φέρει ανάπτυξη στον τόπο. Νομίζω ότι είμαστε σε καλό δρόμο από την Εστάνη. Κόσμο θέλουμε να έρχεται εκεί πέρα.